Να μιλήσουμε λοιπόν με το Δημοτικό Σύμβουλο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Σοφιανός είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο παλαιότερος Δημοτικός Σύμβουλος. Σωστά. Δηλαδή, που, έτσι κύριε Σοφιανέ, καλά θυμόμαστε που ασχολείστε με τα αυτοδιοικητικά στο Δήμο. Ξέρετε κάθε γωνιά του Δήμου, κύριε Σοφιανέ. Και νομίζω ότι, όπως σωστά είπατε κι εσείς, είμαστε αντιμέτωποι με τη μεγάλη ταλαιπωρία, με τη μεγάλη προχειρότητα, με αυτήν την βιαστική βεβαιασμένη ενέργεια που έκανε η Δημοτική Αρχή, ουσιαστικά με συγκοινωνιακές παρεμβάσεις, να αποκλείσει εν μέσω πανδημίας το κέντρο, προκαλώντας αυτές τις συνθήκες. Κύριε Σοφιανέ, θεωρούμε... εσείς που είχατε χθες Δημοτικό Συμβούλιο, σας μίλησε ο Δήμαρχος, σας είπε ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες από συγκοινωνιολόγους. Δηλαδή, υπάρχει μία πρόταση την οποία έχετε μελετήσει για να τη δείτε. Σας παρηγόρησε, ότι... σας άφησε να κλάψετε στον νόμο του. Τι έγινε, απολογήθηκε, τι έκανε ακριβώς? Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος δεν απολογήθηκε, αντίθετα υπερασπίζεται αυτό το έργο. Πριν από πάνω από ένα μήνα το Δημοτικό Συμβούλιο με βιαστικές διαδικασίες, είναι χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή πήραμε μία μελέτη, τη μελέτη του Πολυτεχνείου, και τη Δευτέρα το μεσημέρι έπρεπε να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο συγκοινωνιακές παρεμβάσεις οι οποίες ταλαιπωρούν τους Αθηναίους. Καταγγείλαμε αυτές τις διαδικασίες, όμως με τη στήριξη των συνδυασμών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, ο Δήμαρχος πέρασε αυτόν τον μεγάλο περίπατο και έβαλε σε μεγάλη ταλαιπωρία τους Αθηναίους, όχι μόνο τους διερχόμενους. Ξέρετε, εκτός από την τεράστια ταλαιπωρία όλων αυτών που θέλουν να πάνε στις δουλειές τους, γιατί αυτό που ακούμε ότι είναι διερχόμενοι, δεν θέλουν να πάνε στο κέντρο, μα από πού θα περάσει ο κάτοικος της Αττικής για να επικοινωνήσει, για να πάει στα δεκάδες νοσοκομεία του κέντρου, στα υπουργεία, στις υπηρεσίες, στις αγορές? Από πού θα περάσει? Αλλά και οι κάτοικοι της Αθήνας. Το Παγκράτη πώς θα επικοινωνήσει με τα Πατήσια αν δεν περάσει? Σωστά, διαβάσαμε μηνύματα ακροατών μας θες, κύριε Σοφιανή, οι οποίοι λένε ότι μένουν στο Παγκράτη και δεν μπορούν να πάνε. Ναι, αυτό το θέλουμε τουλάχιστον 13 ευρώ ταξί από το κέντρο της Αθήνας. Και η άλλη, κύριε Σοφιανέ, επιλογή είναι να πάρουν το περίφημο τρόλεϊ, έτσι. Μάλιστα, κοιτάξτε, με πρόφαση το COVID, ότι υποτίθεται λόγω της πανδημίας παίρνουμε αυτά τα μέτρα, όταν λόγω της πανδημίας και λόγω της προβληματικής κατάστασης που υπάρχει σε τρόλεϊ και λεωφορεία ειδικά, οι Αθηναίοι, οι κάτοικοι της Αττικής δεν παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και λόγω των συνεπειών του κορονοϊού. Μα κύριε Σοφιανέ, είναι κάτι που ήταν μια παρότριση της κυβέρνησης να μην παίρνουμε τα μέτρα. Το δείξαμε αυτό. Αλλά να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας. Κύριε Σοφιανέ, ας πάρουν το ποδήλατο. Ποιο είναι το πρόβλημα, ας πάρουν το ποδήλατο? Κοιτάξτε τώρα, αυτές είναι μια σειρά αντιλήψεις οι οποίες, να το πω έτσι λίγο, απέχουν από το μέσο κάτοικο αυτής της πόλης και της Αθήνας και της Αττικής. Βεβαίως καλό είναι το ποδήλατο, καλό είναι η φυσική άσκηση. Σωστά. Και καλό είναι να διευρυνθεί ο χώρος του πεζού. Αλλά αυτό θα γίνει στην Πανεπιστημίου που έχει τα μεγαλύτερα πεζοδρόμια της Αθήνας και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, διπλασιάζονται. Οι επιστήμονες τι λένε, κύριε Σοφιανέ, μπορεί να βγει αυτό το εγχείρημα? Βασίζονται σε μία έρευνα και δεν μπήκαν ούτε στον επιστημονικό αντίλογο που ήδη υπάρχει. Συγκοινωνιολόγοι, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες. Υπάρχουν μια σειρά εναλλακτικά ζητήματα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για αυτές τις fast track διαδικασίες που μπήκε η διοίκηση Μπακογιάννη. Είπαμε ότι χρειάζεται να γίνουν αυτές μια σειρά παρεμβάσεις. Χρειάζονται. Όμως να συζητήσουμε με τους κατοίκους, να συζητήσουμε με τους εμπόρους, με τους επαγγελματίες. Πάνε να κλείσουν την οδό Αθηνάς και την οδό Ερμού έως την Αγίων Ασωμάτων, στην οποία βρίσκεται ένα χαρακτηριστικό εμπόριο στην Αττική και στην Αθήνα, το εμπόριο χρωμάτων, σιδηρικών, ηλεκτρικών, στην πλατεία Βυσσινίας. Αυτό το εμπόριο δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς μέσο του πελάτη. Όλα αυτά δεν τα ακούν, έχουν κλείσει τα αυτιά, βασίζονται σε μια μελέτη που εμφάνισαν από το Πολυτεχνείο, δεν ακούν επιστημονικό αντίλογο και το μόνο που μπορούν να ακούσουν είναι τις αντιδράσεις του κόσμου. Οι οποίες είναι πολλές, ωστόσο εσείς έχετε δει μια μελέτη συγκοινωνιολόγων που λέει ότι αυτό μπορεί να το δούμε σε μια... Ξέρετε, αυτή η μελέτη που παρουσιάστηκε, ξέρετε τι εναλλακτικές προτείνει? Ότι θα δημιουργηθούν νέες συνήθειες κυκλοφοριακές. Δεν προτείνουν εναλλακτικές λύσεις. Λένε ότι μετά από την ταλαιπωρία θα υπάρξουν καινούργιες συνήθειες. Μα οι καινούργιες συνήθειες σημαίνει μποτιλιάρισμα στους παρακείμενους δρόμους. Αυτό δηλαδή που ζήσαμε και θα το ζήσουμε στη συνέχεια. Και την ίδια ώρα δεν υπάρχουν πιστικές απαντήσεις γιατί η Πανεπιστημίου και όχι η Σταδίου, η οποία για παράδειγμα γυτνιάζει με το εμπορικό τρίγωνο.
γιατί μια σειρά παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται βιαστικά και βεβαιασμένα, ενώ υπάρχει χρόνος, υπάρχει δυνατότητα. Η Αθήνα δεν πίζει από τουρίστες, ξέρετε, αυτή την περίοδο. Είναι αδιανή η πόλη. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τα επιχειρήματα που έφερε η Δημοτική Αρχή για να προχωρήσει αυτή τη βεβαιασμένη ενέργεια, δίνοντας 2 εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις συνθήκες που η πόλη έχει σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει, 2 εκατομμύρια για κολονάκια, για βαψίματα και για ζαρδινιέρες. Μάλιστα. Άρα, κύριε Σοφιανέ, για να συνοψίσουμε, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε χθες και τελείωσε το βράδυ, δεν υπήρξε κάποιο στίγμα ότι θα αλλάξει κάτι. Πάμε ως έχουμε. Όχι, πάμε αντιδράσεις ως έχουμε. Υπήρχαν. Οι αντιδράσεις υπήρξαν από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβούλου, από τους Δημοτικούς Συμβούλους του ΚΚΕ και από άλλους Δημοτικούς Συμβούλους. Όμως είναι χαρακτηριστική η στήριξη αυτού του μέτρου και στη χτεσινή συνεδρία από τους Δημοτικούς Συμβούλους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μέτωπο για να δημιουργηθεί. Εννοείται του κυρίου Γερουλάνου. Του κυρίου Γερουλάνου και του κυρίου Ηλιόπουλου και στη χτεσινή συζήτηση. Και μάλιστα, επειδή δεν εκπροσωπεί το κίνημα αλλαγής τουλάχιστον στο Δήμο, γι' αυτό τον ίδιο. Εντάξει, ο κύριος Γερουλάνος νομίζω είναι ο χώρος ο οποίος εκφράζεται από το κίνημα αλλαγής. Εντάξει. Ή από το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος τουλάχιστον διοθετεί κάτι τέτοιο, οπότε δεν εκπροσωπείται το κίνημα αλλαγής με κάποιο τρόπο στο Δήμο. Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε θεωρείτε ότι του στήριξε και η Δημοτική Σύμβουλη του κ. Λεόπουλου και του κ. Γερουλάνου τον μεγάλο περίπατο. Υπήρξε βεβαίως στήριξη. Υπήρξε αρχική στήριξη και υπάρχει στήριξη και στη συνέχεια. Και το πρόβλημα, αν θέλετε, που εμείς εντοπίζουμε είναι ότι πρέπει να ακούσει ο Δήμος. Να ακούσει επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες του Δού Αθηνάς έχουν συγκεντρωθεί όλοι, όλα τα καταστήματα. Τι σας λένε, κύριε Σοφιανέ, τι σας λένε εσείς που περπατάτε καθημερινά το κέντρο? Ότι στην κρίση που ήδη υπάρχει έρχεται να επιβαρυνθεί μια κατάσταση και ουσιαστικά οδηγούνται αυτά τα καταστήματα στο κλείσιμο. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένα κατάστημα στην Οδό Αθηνάς, στην αγορά, μέχρι και την Ασωμάτων, που να βλέπει θετικά αυτό το μέτρο, γιατί τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Πώς θα έρθει ο πελάτης? Πώς θα έρθει ο πελάτης να αγοράσει τα σιδηρικά, να αγοράσει τα χρώματα, να πάει στην πλατεία Αβυσσινίας, να πάει δηλαδή σε ένα εμπόριο το οποίο υπάρχει? Αλλά οι αντιδράσεις υπάρχουν και από αυτό καθεαυτό το ιστορικό κέντρο και από τα καταστήματα εστίασης. Σε αυτή την αγωνία που έχουν οι έμποροι, που έχουν οι εργαζόμενοι, που είναι αντιμέτωποι με μια καινούργια κρίση, δεν μπορούμε να επιδεινώνουμε αυτή με μέτρα βιαστικά. Με μέτρα τα οποία δεν χρειάζονταν αυτή την περίοδο. Μπορούσε να υπάρχει, και αυτή ήταν η δική μας πρόταση, μπορούσε να υπάρχει ένα διάστημα, εδώ περιμένουμε νέο κύμα πανδημίας, ένα διάστημα να συζητήσουμε με τους φορείς, να συζητήσουμε με τους επαγγελματίες, με τους εμπόρους, με τους κατοίκους και να προχωρήσουμε σε ενέργειες. Μάλιστα. Γιατί είναι διαφορετικό, παράδειγμα, κομμάτια δρόμους μέσα στο ιστορικό κέντρο. Είναι διαφορετικό να επιβάλλεις την απαγόρευση κυκλοφορίας στην Πλάκα και διαφορετικό να αλλάζεις την Πανεπιστημίου, διαφορετικό να κλείνεις την Αθηνάς ή να κλείνεις την Ερμού στην Ασωμάτων. Κύριε Σοφιανέ, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, μια φωτογραφία που έκανε το γύρο σήμερα της ειδησιογραφίας είναι από την πορεία, έγινε μια πορεία σήμερα στο κέντρο, η οποία κατέλαβε τις λωρίδες των αυτοκινήτων και όχι τις λωρίδες που έχουν κλείσει για τους πεζούς. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Υπήρχαν αρκετές αντιδράσεις και γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλοι που συνδέουν το θέμα γενικά των διαδηλώσεων στο κέντρο με αυτό που γίνεται. Ξέρετε, πρέπει να μιλάνε καθαρά. Δηλαδή, πεζοδρομήσαν την Πανεπιστημίου για να αντιμετωπίσουν τις πορείες. Πεζοδρομήσαν το κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος για αυτό το λόγο. Είναι άλλο πράγμα ότι μια διαδήλωση η οποία δεν είναι μαζική, η οποία έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, δεν πρέπει να εμποδίσει την κυκλοφορία. Και άλλο πράγμα είναι μια μαζική διαδήλωση, να τις διαμορφώσεις όρους, να τις πεις θα πηγαίνεις από το χώρο του πεζοδρόμου. Νομίζω ότι αν αναφέρεστε για τη μεγάλη διαδήλωση των υγειονομικών σήμερα, σε αυτούς τους ανθρώπους που τους δώσαμε τόσα εύγε, έχουν δικαίωμα να διαδηλώσουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν σε απόλυση, μιλώντας για τους εποχικούς γιατρούς, που τώρα που πέρασε η μεγάλη
προσπάθεια που έγινε, θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι περιττό αυτό το προσωπικό. Mm-hmm. Συν τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία. Mm-hmm. Και ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι στο ένα λεπτό που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, ήταν η πλατεία Βικτωρίας, όπου έχουμε ξανά και οικογένειες προσφύγων που έχουν πάρει άσυλο και γι' αυτό έπρεπε να φύγουν από τη Μόρια. Με επιμονή και με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβούλιου της Αθήνας αναδείχνεται η ευθύνη της κυβέρνησης και η απαραίτητη ευθύνη του Δήμου να πιέσει, να συνδράμει, ώστε αυτός ο κόσμος που έχει πάρει το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα να μην τον ξεφορτώνουν στον Πειραιά και να οδηγείται από όποιους οδηγείται σε συγκεκριμένα στέκια. Έχετε κάποια εικόνα γι' αυτό, κύριε Σοφιανέ, γιατί πολλοί ρωτάνε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Χτες το βράδυ αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα με την προσωρινή στέγαση στον Ελαιώνα, όμως δεν αντιμετωπίζεται εάν δεν υπάρχει κεντρικό σχέδιο από πλευράς του κυρίου Μηταράκη. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Μηταράκης ότι ως το τέλος του Ιουλίου θα έχουν φύγει από τις δομές και θα έχουν έρθει άλλοι. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να πάνε. Σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν με ένα πρόγραμμα φροντίδας και με μια άμεση παρέμβαση του κράτους και του Δήμου και των Δήμων, χωρίς την εμπλοκή των λεγόμενων, των γνωστών ΜΚΟ και των εκατομμυρίων που παίζονται με τα σπίτια που ενοικιάζονται και όλα αυτά τα προγράμματα. Δεν χρειάζονται μεσολαβητές για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Το κράτος, από τη μια, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και οι Δήμοι μπορούν να αναλάβουν με τα κονδύλια που υπάρχουν για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και μιλάμε για σχεδόν 11.000 ανθρώπους. Ακριβώς. Είναι κύριε πολύ μεγάλο αριθμό. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Σοφιανέ. Πιστεύετε, έτσι κλείνοντας, ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο μεγάλο περίπατο? Ρωτάνε οι ακροατές μας. Πιστεύω ότι η πίεση του κόσμου πρέπει να εκφράσει αλλαγές. Υπάρχει περιθώριο να γίνουν αλλαγές, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν αντιδράσει ο κόσμος. Αν δεν δουν δηλαδή ότι ο κόσμος δεν συνενεί με αυτά τα βιαστικά βεβαιασμένα μέτρα, θέλει μια λογισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος σε συνδυασμό και με την κίνηση, αλλά και με την διεύρυνση των χώρων περιπάτου. Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σοφιανέ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.